έσβησαν μετά από σχεδόν 3 ώρες πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν στο νησί της Θάσου μετά από πτώση κεραυνών. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην σκάλα ποταμιάς και στα κίνηρα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία έστειλε στο σημείο 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη πιτζιτέλ και 1 ελικόπτερο. Ναι, εκεί είχαμε 3 εστίες τελικά, γιατί το πρωί νωρίς αποκαλύφθηκε άλλη μία, γιατί στην περιοχή αυτή που πλήττεται πολύ συχνά από ορφανούς κεραυνούς, θα έλεγα, δηλαδή που δεν συνοδεύονται από φαινόμενα από νερό και ή μπορεί να βρέξει ελάχιστα, όπως έγινε εχθές το απόγευμα. Οπότε αυτές αποκαλύπτονται μετά από μέρες, γιατί μπορεί να είναι σε δύσβατες περιοχές, σε χαράδρες. Σημαντικό ρόλο φυσικά πάντα παίζουν τα πεντζετέλ που κάνουν επιτήρηση, όπως και σήμερα που έχουμε και δείξει επικινδυνότητας 3 στο νησί. Και με αυτόν τον τρόπο μας δίνουν μια εικόνα όσο γίνεται πιο πραγματική και μας δίνουν και τη δυνατότητα να επέμβουμε σημειακά όπου υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα. Το βράδυ όμως μετά τα μεσάνυχτα, όπως αναμενόταν, στην περιοχή της Θάσου έριξε αρκετό νερό. Αυτό είναι ευεργετικό. Νωρίς το βράδυ, ανακοίνωση εξέδωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης. Η κατάσταση της φωτιάς εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ενημέρωσαν άμεσα οι νεαρίες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας και του δασαρχείου. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημοσίως τους δεκάδες εθελοντές που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο βουνό και αντιμετώπισαν τη φωτιά. Η φωτιά προήλθε από κάποιους κεραυνούς, ήταν σε 2 σημεία. Κατά τις 6 το απόγευμα, πολύ γρήγορα υπήρξε ενέργεια από το πυροσβεστικό σώμα της Θάσου, αλλά ήταν δύσβατη η περιοχή, οπότε κήθηκαν ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι είναι σε ύφεση και δεν θα μας απασχολήσει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, είναι στην φυλακή όλοι οι αρμόδιοι που προσέχουν το φαινόμενο και πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο που περιορίστηκε γρήγορα και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που βοηθήσανε, τους πυροσβέστες αλλά και τους εθελοντές που βρέθηκαν στο σημείο. Την ίδια στιγμή το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει εντελώς σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρωί του Σαββάτου 3 Ιουλίου έντονες βροχοπτώσεις αλλά και χαλάζι εκδηλώθηκε σε περιοχές του Δήμου Καβάλας, όπου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν καλλιέργειες. Μάλιστα ορισμένα σημεία των δρόμων στην περιοχή της Νέας Περάμου μετατράπηκαν σε ποτάμια. Όπως τονίζει στην τηλεόραση του Σέντερο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Σταύρος Κυβράκης, το έντονο κύμα κακοκαιρίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ναι, αυτό το σύστημα, όπως και όλα τα συστήματα αυτή την εποχή, είπαμε ότι εκδηλώνεται κατά διαστήματα και κατά τόπους. Ήταν η περιοχή του Παγκαίου η οποία δέχτηκε ένα τέτοιο σύστημα. Σήμερα έχει μετατοπιστεί από τα χαράματα, έχει μετατοπιστεί γενικά η αστάθεια ανατολικότερα. Είδαμε το πρωί κάποιες αναπτύξεις στις ανατολικές περιοχές του νομού, Χρυσούπολη, Θάσο, μέχρι τώρα. Και μετά το μεσημέρι περιμένουμε στον ορεινό όγκο κάτι ανάλογο. Οπότε και κλείνει αυτός ο κύκλος. Κρατάμε το γεγονός ότι ο καύσωνας αυτός ο συγκεκριμένος μας αποχαιρέτησε. Οι θερμοκρασίες επανήλθανε σε φυσιολογικά και γενικά βλέπουμε και μια δροσιά από σήμερα, αισθητή. Και θα είμαστε σε αναμονή το επόμενο διάστημα, έχουμε πολλή δουλειά. Διανύουμε την αντιπυρική περίοδο που κατήθηκε όλο το ενδιαφέρον του μηχανισμού αυτό το διάστημα. Και ανάλογα, ευτυχώς δεν έχουμε φαινόμενα που παρατηρούμε στον υπόλοιπο πλανήτη με φοβερές καταστροφές, με πρωτόγνωρα φαινόμενα που έχουν τρομάξει και τους ειδικούς τους νευρολόγους. Η χώρα μας γενικά διανύει μια, θα έλεγα, φυσιολογική περίοδο.